Θεόδελφοι, ευχαριστούμε τον Κύριο και για αυτή την ημέρα, για αυτή τη βραδιά που συναχθήκαμε ομού όλοι μαζί, αδερφοί, για να δοξάσουμε τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος, αδερφοί, πιστεύουμε και γνωρίζουμε πως είναι ανάμεσά μας, γιατί λέει η Αγία Γραφή: όπου δύο και τρεις είμαι και εγώ. Δόξα τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί. Δεν θα πάρω πολύ χρόνο. Θα διαβάσω από τη σελίδα 704, τρία εδάφια, στο λάμδα γάμα, στο 33. 704 Ιερεμίας, 704 στο λάμδα γάμα 33 και από το 1 εδάφιο μέχρι και το 3. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν εκ Δευτέρου, ενώ αυτός ήτο έτη και κλεισμένος εν τη αυλή της φυλακής, λέγον ούτω λέγει Κύριος, οκτίσας αυτήν, Κύριος οπλάσας αυτήν για να στερεώσει αυτήν, Κύριος το όνομα αυτού, κράξουν προς εμέ, και θέλωση αποκριθεί και σε δείξει μεγάλα και απόκριφα τα οποία δεν γνωρίζεις. Δόξα τον Κύριο, αδερφή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εδώ βλέπουμε τον Ιερεμία και όταν το διάβαζα αυτό, λέω Θεέ μου, λέω από πού θα έρθει η βοήθειά μου. Από τον Κύριο, αδερφή, που έπλασε τα πάντα, αδερφή, που έχει χτίσει όλη τη γη, από εκεί θα έρθει η βοήθειά σου. Από εκεί θα έρθει η βοήθειά σου, να το ξέρεις αυτό. Αλλά πώς θα έρθει όμως η βοήθειά σου? Πού πρέπει να βρίσκομαι? Μήπως πρέπει να βρίσκομαι στο καφενείο? Μήπως πρέπει να βρίσκομαι με τους φίλους μου να πίνουμε, να συζητάμε και να λέμε? Αλλά πού βλέπουμε, αδερφοί, τον Ιερεμία, πού βλέπουμε να βρίσκεται? Και έγινε, λέει, λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν, εκ Δευτέρου, λέει, ενώ αυτός ήταν και κλεισμένος εν τη αυλή της φυλακής, αδερφοί. Ήταν γονατισμένος, αδερφοί. Προσευχότανε, γιατί ήξερε ο Ιερεμίας ότι αν θα προσευχηθώ, ο Κύριος θα μου δείξει, θα μου μιλήσει και θα με ανανεώσει. Θα μου ανανεώσει τη δύναμή μου. Γιατί όσες φορές πηγαίνω στην προσευχή, να ξέρω, αδερφοί και αδερφέ μου, ότι ο Κύριος θα μου ανανεώσει. Θα με ανανεώσει την ψυχή μου, την καρδιά μου. Αυτή τη δίψα που έχω για την προσευχή, αυτή τη δίψα που έχω για να μιλήσω με τον Κύριο, γιατί εκείνη την ώρα συνομιλώ με τον Κύριο. Ο Κύριος με περιμένει. Αλλά και στη προσευχή που πηγαίνω, πρέπει όμως η καρδιά μου, η διάνοιά μου, το μυαλό μου να βρίσκεται στην προσευχή με τον Κύριο. Να ξέρω ότι είμαι εγώ και ο Κύριος. Ο Κύριος, πιστεύουμε πως όλοι μας εδώ μέσα έχουμε όλη εμπειρία από τον Κύριο, είτε στην προσευχή είτε οπουδήποτε. Εκεί πέρα στη, αυτή την προσευχή που λέει και ένα πολύ ωραίος ύμνος, ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί αδερφοί στην προσευχή θα βρούμε παρηγορία από τον Κύριο και θα σου μιλήσει και θα σε παρηγορήσει, θα σε βοηθήσει να προχωρήσεις παρακάτω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ούτω λέγει Κύριος, οκτίσας αυτήν. Και βλέπουμε, λέει πολλές φορές το Κύριο, Κύριος οπλάσσας αυτήν, για να στερεώσει αυτήν, Κύριος το όνομα αυτού. Είναι Κύριος, αδερφοί. Ό,τι του ζητήσεις και ό,τι του πεις στον Κύριο, ο Κύριος είναι εκεί για να σου απαντήσει. Γιατί δεν αργεί ο Κύριος. Ο Κύριος δεν αργεί. Ίσως εγώ μπορώ να ξεχαστώ, ίσως εγώ μπορώ να πω, Κύριε, δεν ακούς την προσευχή μου, με έχεις αφήσει, τώρα τι να κάνω? Θα φύγω ή θα πάω κάπου αλλού. Αλλά όχι, να επιμένω στην προσευχή και να ξέρω ότι ο Κύριος θα απαντήσει την κατάλληλη στιγμή, αδερφή. Θα απαντήσει εκεί που εγώ τον έχω ξεχάσει, εκεί που εσύ έχεις ξεχάσει το πρόβλημά σου, εκεί που εσύ έχεις ξεχάσει τον Κύριο, ο Κύριος θα έρθει και θα σου πει, εδώ είμαι παιδί μου, αυτό που μου ζήτησες σου το δίνω τώρα, γιατί εγώ γνωρίζω καλύτερα από σένα πως είναι τώρα η ώρα να αναλάβεις το αίτημά σου. Οποιοδήποτε αίτημα. Οποιοδήποτε αίτημα και δουλειάς και σπιτιού, αμαξιού, οικογένειας, όλα, όλα αδερφοί. Ο Κύριος να ξέρω και να ξέρεις πως θα απαντήσει την τέλεια στιγμή, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί αυτός γνωρίζει καλύτερα από μένα και από σένα. Γνωρίζει την καρδιά μου, γνωρίζει την καρδιά σου και γνωρίζει πραγματικά το τι έχεις ανάγκη εσύ. Εσύ μπορεί να ζητάς λάθος στην προσευχή κάτι, αλλά να ξέρεις ότι ο Κύριος θα σου το διορθώσει, θα έρθει, γιατί δεν γνωρίζουμε, αδερφοί. Δεν γνωρίζουμε πώς να προσευχηθούμε, λέει μέσα στην Αγία Γραφή. Δεν γνωρίζουμε. Ο Κύριος μας βοηθάει, το Πνεύμα το Άγιο μας βοηθάει να προσευχηθούμε, αδερφοί. Εγώ δεν ξέρω το πρόβλημά σου,
Ο Κύριος όμως μέσα στην προσευχή μπορεί να μου φανερώσει το πρόβλημά σου, αδερφέ και αδερφή. Ο Κύριος θα το φανερώσει. Και εκεί θα γίνει μεγάλη χαρά. Και εκεί θα, από αυτό που ζήτησες, ο Κύριος θα δώσει και παραπάνω και θα σου δείξει και παραπάνω. Γιατί είναι Κύριος. Ο Κύριος να είναι πρώτος στη ζωή μας, να είναι και Κύριος μέσα στην καρδιά μας, αδερφή. Να είναι πρώτος. Να μην τον έχουμε δεύτερο, να μην τον έχουμε τρίτο, να μην έχω πρώτο κάτι άλλο πράγμα. Οτιδήποτε κι αν είναι αυτό. Οτιδήποτε. Έχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Αλλά να ο Κύριος να είναι πρώτος στην καρδιά μου. Γιατί να είναι πρώτος στην καρδιά μου. Γιατί ο Κύριος θα απαντήσει τον κατάλληλο καιρό. Γιατί θα ο Κύριος, αδερφοί, να είναι πρώτος και όλα τα άλλα, αδερφοί, να είναι πίσω από αυτόν. Γιατί ο Κύριος θέλει να λάβει τη δόξα. Δεν θέλει να λάβει ο Κύριος τη δόξα ένας άνθρωπος ή ότι οποιοδήποτε άλλος, αλλά ο Κύριος να λάβει τη δόξα, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τι λέει τώρα εδώ στο 3 εδάφιο, και είναι το σημαντικότερο. Κράξον προς εμέ. Πώς πηγαίνω στην προσευχή? Έχουμε την πηξίδα μας. Είναι η Αγία Γραφή η πηξίδα μας. Πώς πηγαίνω στην προσευχή? Να κράξω, λέει. Κράξε προς εμέ, λέει ο Κύριος. Να μην πάω στην προσευχή, Κύριε μου, σε παρακαλώ. Κράξε, άνοιξε την καρδιά σου. Ο Κύριος θέλει να ανοίξει την καρδιά σου για να σε ακούσει. Όχι ότι δεν σε ακούει και όταν ψιθυρίζεις ή όταν το λες μέσα σου, αλλά του αρέσει να ανοίγω την καρδιά μου. Του αρέσει να ανοίγω την καρδιά μου. Γιατί ο Κύριος μετά θα ενεργήσει και θα σε βοηθήσει και σου δίνει και δύναμη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κράξω προς εμέ, λέει. Και μετά, το δεύτερο, έχει κόμμα, και θέλω σε αποκριθεί. Άμα κράξω στον Κύριο, άμα προσευχηθώ στον Κύριο, ο Κύριος θα με ακούσει. Θα με ακούσει και ο Κύριος μετά θα σου δώσει αυτό που θέλεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει, και σε δείξει, λέει, μεγάλα και απόκρυφα. Εσύ ζήταγες κάτι άλλο, ο Κύριος θα δώσει και αυτό το κάτι άλλο και αυτό που δεν γνωρίζεις, κάτι απόκρυφα, κάτι που δεν το ήξερες καν, ότι μπορεί να σου δώσει ο Κύριος. Ο Κύριος θα σου δώσει εις διπλούν αυτό το πράγμα που ζητάς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά θέλει και προσοχή το τι ζητάμε στον Κύριο, αδερφή. Θέλει προσοχή εγώ το τι ζητάω στον Κύριο. Ζητάω λεφτά, ζητάω οτιδήποτε άλλο. Ο Κύριος, αδερφή, ήρθε εδώ στη γη, αδερφή, δεν ήρθε με πλούτη, δεν ήρθε με ρούχα έτσι φανταχτερά, με χρυσό, με ασήμι, αλλά ήρθε, λέει, φτωχός. Ήρθε, λέει, και γεννήθηκε, λέει, σε μία φάτνη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πού γεννήθηκε, αδερφή? Σε άχυρα μέσα τον εβάλανε. Τον εβάλανε μέσα σε άχυρα, αδερφή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τι ο Κύριος έκανε, αδερφή? Μετά ο Κύριος φανερώθηκε σε μένα και σε σένα και σου άλλαξε τη ζωή μου. Μου άλλαξε τη ζωή και τη δικιά σου τη ζωή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τα οποία, λέει, δεν γνωρίζεις, αδερφή. Δεν γνωρίζαμε τίποτα. Όταν πιστέψαμε, δεν γνωρίζαμε τίποτα, αδερφή. Γνωρίζαμε για τον Κύριο, γνωρίζαμε μόνο για τον κόσμο, γνωρίζαμε τα πάντα για τον κόσμο εκτός από τον Κύριο. Τα πάντα για τον κόσμο εκτός από τον Κύριο, αδερφή. Αλλά ο Κύριος τι ήρθε? Ήρθε και έκανε χάρη στη ζωή μας. Μας έκανε χάρη, αδερφή. Χάρη και έλεος. Θα μπορούσε απευθείας να μας είχε όλους αφανίσει. Θα μπορούσε όλους να μας είχε διώξει από τη βασιλεία του. Αλλά ήρθε, αδερφή, όμως, όχι για να μας αφανίσει. Ήρθε για να δώσει τον Υιό του, τον μονογενή, για να πεθάνει για μένα και για σένα. Και όχι να πεθάνει μόνο για μένα και για σένα, για τις αμαρτίες μας και για να το δούμε τον Κύριο, αλλά και να μας πάρει στον ουρανό, αδερφή. Και να ζήσουμε αιώνια με αυτόν. Και γι' αυτό το λόγο ήρθε ο Κύριος. Για να σωθώ εγώ και εσύ, να μπορούμε να το μεταδώσουμε και στους άλλους, να λάβουν αυτό το δώρο που έκανε και σε εμάς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η προσευχή, αδερφή, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή. Το λέω πρώτο για μένα αυτό. Εγώ ελέγχομαι αυτή την ώρα, πρώτος. Γιατί, αδερφή, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, αδερφή, η προσευχή. Να προσεύχομαι για τον αδερφό μου, να προσεύχομαι για την αδερφή μου, για το πρόβλημα του αδερφού μου. Ακούσαμε τώρα για τον αδερφό τον Ηλία, που πήγε στο νοσοκομείο. Να προσευχηθούμε όλοι, ο Κύριος να το θεραπεύσει, αδερφή. Ξέρουμε το πρόβλημα, μας το φανέρωσε ο Κύριος το πρόβλημα. Και το κάθε πρόβλημα του αδερφού και της αδερφής είναι και άλλα αδέρφια. Να γνωρίζω τον αδερφό που έχει το πρόβλημα, τα αιτήματα να τα ακούμε και αυτό που έχουμε μες στην καρδιά μας, το ακούει ο Κύριος,
Αλλά έτσι, αδερφοί, βοηθηθόμαστε όλοι μαζί για να προσευχηθούμε, να έχουμε μία κοινή προσευχή για τον Κύριο, για κάθε αίτημα. Για τα αιτήματά μας, αδερφοί. Ο Κύριος μόνο αυτός γνωρίζει. Και θα τελειώσω, αδερφοί. Ο Κύριος να μας δίνει δύναμη, αδερφοί, να προχωρήσουμε μαζί Του, ενωμένοι, αδερφοί, και να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον, αδερφοί. Γιατί ο Κύριος θα κάνει θαυμαστά, από εκεί που δεν το περιμένεις, ο Κύριος θα κάνει θαυμαστά στη ζωή σου και θα εκπλαγείς. Θα πεις, Κύριε, μα εγώ δεν στο ζήτησα αυτό, και αυτό θα πάρεις, παιδί μου, και αυτό, και σου έχω κι άλλα. Και σου έχω κι άλλα. Αρκεί, θέλω να με εμπιστευτείς, και εγώ θα σου δώσω αυτά που ζητάς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος την ευλογεί, αδερφοί. Αμήν, δόξα τον Κύριο. Τον ευχαριστούμε και για αυτή την ημέρα, για αυτό το βραδινό που μας αξίωσε να έρθουμε να προσευχηθούμε. Ευχαριστούμε. Και όπως διαβάσαμε και στο Λόγο του Θεού, να έρθουμε σε συνομιλία με τον Κύριο, γιατί από τότε που το γνωρίσαμε, ενώ πριν ίσως μιλούσαμε μόνοι μας, περπατούσαμε και παραμιλούσαμε, πάρα πολλοί άνθρωποι, και σήμερα το βλέπουμε, νομίζουμε ότι ή νομίζαμε, ή νομίζουν και αυτοί οι άνθρωποι όλοι, μη έχοντας επίγνωση, ότι δεν τους ακούει κανένας. Κι όμως ο Θεός ακούει και βλέπει την καρδιά του ανθρώπου και περιμένει. Περιμένει πότε ο άνθρωπος θα κλείνει γόνη, πότε θα σπάσει η καρδιά του, πότε θα συντριφτεί η καρδιά του. Και επιτρέπει ο Θεός διάφορα πράγματα. Αφήνει ο Θεός τον άνθρωπο μέσα σε αυτά τα οποία έχει εκλέξει να ζήσει, αφήνει να κάνει εμπειρίες. Και προσπαθεί μέσα από όλα αυτά το Πνεύμα του Θεού να στρέψει τα μάτια του ανθρώπου στον πλάστη του και το δημιουργό του. Για να καταλάβει ο άνθρωπος ότι δεν ήρθε εδώ για να γεννηθεί και να μεγαλώσει και να πεθάνει, και ό,τι φάει και ό,τι πιει, και όπως μπορεί να ζήσει μέσα σε αυτή τη ζωή, που ξέρουμε ότι άνθρωπος χωρίς σκοπό πνευματικό τώρα πλέον, που να τον φυλάει από την αμαρτία, θα ζήσει ο άνθρωπος με αδικία, θα ζήσει με παρανομία, θα ζήσει με... και όλο αυτό θα φέρει ένα μεγάλο βάρος μέσα στην καρδιά του, μέσα στην ψυχή του. Αλλά δεν ήρθε ο άνθρωπος για αυτό το λόγο στη γη, για να γεμίσει μόνο αμαρτία, για να κάνει μόνο μια ζωή φυσική και να εξαφανιστεί και να μην υπάρχει πλέον, γιατί αυτό είναι που περνάει ο διάβολος συστηματικά, ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Κλέβει από τους ανθρώπους αυτό το οποίο είναι το αιώνιο και το μόνιμο και το αληθινό. Με τι, με προσωρινά πράγματα, με προσωρινές απολαύσεις. Και βάζει, καμιά φορά πέφτουν και οι χριστιανοί μέσα σε παγίδες, μέρημνες. Θολώνει το μυαλό πολλές φορές, δεν βλέπουμε, εγκλωβιζόμαστε. Αλλά ευτυχώς υπάρχει ο Κύριος τώρα. Δεν πιστεύω να πέφτουμε σε τέτοιες παγίδες και να χάνουμε το φως μας, τον προσανατολισμό μας. Αλλά αυτό γίνονταν προ Χριστού. Πέφτει ο άνθρωπος μέσα σε αυτή την παγίδα, σε ανθρώπους που δεν είναι αναγεννημένοι, που δεν έχουν νόημα άλλο στη ζωή τους από το να ζήσουν όσο πιο δυνατόν καλύτερα εδώ επάνω σε αυτή τη γη. Επιτυγχάνεται όμως. Δεν επιτυγχάνεται πάντα από όλους. Οι πιο πολλοί πάνω στη γη είναι φτωχοί, είναι άρρωστοι, όλοι είναι άρρωστοι, και οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Είναι μέσα σε έναν κόπο, σε ένα μόχθο. Αυτά λέει ο Σολομώντας, ζητώντας τη σοφία του Θεού. Και αυτά είδε, ότι όλος ο βίος, όλη η ζωή του ανθρώπου είναι κόπος, μόχθος, δάκρυα, πόνος. Ένας άνθρωπος το λέει αυτό, ο οποίος είχε πάρα πολλά υλικά αγαθά. Επομένως τα αιτήματα, όπως είπε πριν και ο αδερφός, δεν είναι μόνο υλικά, αυτά που ζητάμε, που θέλει ο Θεός να ζητήσουμε από Αυτόν. Είναι πνευματικά τώρα τα αιτήματα, τα ζητήματα. Όλα τα άλλα, λέει, θα μας προστεθούν αν ζητήσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Και στη Βασιλεία των Ουρανών τι υπάρχει? Κυριαρχεί η αγάπη, η ελευθερία του Θεού, η ειρήνη και η δικαιοσύνη. Αν τα ζητάει αυτά εδώ ο άνθρωπος, σαν αιτήματα, που σπάνια να δούμε κανένα χαρτάκι με τέτοια θέματα, αλλά ίσως τα ζητάμε στην καρδιά μας και πολλές φορές δεν το συνειδητοποιούμε. Τι θέλουμε πραγματικά από το Θεό να
να λάβουμε. Ζητάμε πραγματικά, δώσ' μου Κύριε υπομονή, δώσ' μου αγάπη, αλλά αυτά είναι αιτήματα που δεν απαντιόνται αύριο, μεθαύριο. Έχει ένα χρόνο ο Θεός τώρα μέσα σε αυτό, γιατί μας έχει δώσει την ελευθερία αυτή, μας έχει βάλει μέσα στο πνεύμα του Θεού, και όπου είναι το πνεύμα είναι ελευθερία, και θέλει ο άνθρωπος συνειδητά και με επίγνωση να λάβει ό,τι λάβει. Και όχι αφηρημένα και επιπόλαια και επιφανειακά. Θα διαβάσω ένα μικρό κομμάτι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο για μία γυναίκα, γνωστή ιστορία. Ιώτα Έψιλον, 862, 15 κεφάλαιο, από το 21 εδάφιο. Και εξελθών εκείθεν ο Ιησούς ανεχώρησεν εις τα μέρη Τύρου και Σιδώνος. Και ειδού γινήχανα νέα, εξελθούσα από τον ορίον εκείνον, εκράβγασε προς αυτόν λέγουσα. Ελέησόν με, Κύριε, Ιε του Δαβίδ, η θυγάτηρ μου κακώς δαιμονίζεται. Ο δε δεν απεκρίθη προς αυτήν λόγον. Και προσελθόντες οι μαθητές αυτού παρεκάλουν αυτόν λέγοντες, απόλυσον αυτήν, διότι κράζει όπισθεν ημών. Ο δε αποκριθής είπε, δεν απεστάλλην ημί στα πρόβατα τα απολωλώτα του οίκου Ισραήλ. Η δε ελθούσα προς εκείνη αυτόν, λέγουσα, Κύριε, βοήθημη. Ο δε αποκριθής είπε, δεν είναι καλόν να λάβει τις των άρτων των τέκνων και να ρίψει στα κοινάρια. Η δε είπε, ναι Κύριε, αλλά και τα κοινάρια τρόγωσιν από τον ψυχίον των πιπτόντων από τις τραπέζες των κυρίων αυτών. Τότε αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτήν, «Ω γίνε, μεγάλη σου η πίστης, ας γίνει σε ως θέλεις, και γιατρέφθη η θυγάτηρ αυτής από τις ώρας εκείνης». Αυτό το οποίο περπατούσε ο Κύριος και έδειχνε στους ανθρώπους, έφτασε και στα αυτιά αυτής της γυναίκας. Και συνήθως στα σπίτια που έχουν πρόβλημα, δεν είναι νόμος αυτό, ούτε κανόνας πάντα, ότι θα πλησιάσουμε το Θεό οπωσδήποτε. Είναι όμως ένα μεγαλύτερο κίνητρο, αφού έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια πολλές φορές ο άνθρωπος, αφού έχει δοκιμάσει τα πάντα γύρω του, από γνωστούς, από φίλους, με γιατρούς, με χρήματα, με διάφορους άλλους τρόπους που μπορεί να εφεύρει το μυαλό του ανθρώπου για κάθε περίπτωση που περνάει. Κάποια στιγμή βλέπει το αδιέξοδο να είναι σκοτάδι, να μην υπάρχει πλέον τίποτα, να λένε και οι ίδιοι άνθρωποι, πολλές φορές και οι ίδιοι γιατροί, μόνο ο Θεός, και αναγκάζεται ο άνθρωπος είτε με τη θέλησή του, είτε με κάποια ας πούμε επιφυλακτικότητα και ολιγοπιστία να πλησιάσει το Θεό. Ο Θεός βλέπει και απαντάει ανάλογα στον καθένα. Δεν έχουμε όλη την ίδια καρδιά. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες αντοχές. Δεν έχουμε όλες τις ίδιες δυνάμεις. Δεν έχουμε όλη την ίδια αποκάλυψη. Δεν έχουμε όλη την ίδια αντίληψη σε αυτά τα οποία περνάμε. Μπορεί να αντιληφθώ ένα πρόβλημα που περνάει ο αδερφός, να έχω τη λύση και ο αδερφός να μην το καταλαβαίνει. Να εξελίσσεται το αίτημα αυτό και το ζήτημα αυτό και η λύση να είναι αυτή που εγώ έβλεπα. Αλλά δεν είναι το τι βλέπω εγώ, είναι τη σχέση που έχει ο κάθε ένας από εμάς προσωπικά με τον Κύριο. Και το μάθημα και η εμπειρία και αυτό το οποίο απασχολεί την καρδιά είναι ενώπιον του Θεού αυτό το οποίο ο Θεός θέλει να ξεκαθαρίσει, το οποίο θέλει να σφραγίσει και θέλει να δοξαστεί πάνω απ' όλα. Στη ζωή τη δική μου, τη δική σου, του καθενός πιστού, ο οποίος φέρνει στο Θεό το ζήτημά του. Στο τέλος εδώ φανερώνει ο Κύριος τι περίμενε και τι περιμένει από τον καθένα από όλους τους ανθρώπους. Περιμένει την πίστη να ενεργήσει για να πλησιάσουμε το Θεό. Να πλησιάσουμε το Θεό σε αυτό το οποίο ακούσαμε, σε αυτό το οποίο έφτασε στα αυτιά αυτής της γυναίκας μέσα στην ταλαιπωρία της, με ένα κορίτσι να δαιμονίζεται κακός, πάρα πολύ κακός, δεν ήταν εύκολο πράγμα και δεν είναι. Δεν έχω καμία εμπειρία, δεν ξέρω να σας πω. Αλλά από ό,τι έχω έτσι από μακρινά ακούσματα και διάφορα έτσι περιστατικά και από τη γραφή βέβαια, αλλά τα διαβάζουμε μόνο, άλλο να το ζεις
να το έχεις και μέσα στο σπίτι σου, να ακολουθεί τη ζωή σου συνέχεια αυτό το γεγονός, κι άλλο να είσαι απ' έξω και να το παρατηρείς. Αναγκάστηκε αυτή η γυναίκα, λέει εδώ, ότι βγήκε εξελθούσα από τον ορίον εκείνων. Και βλέπουμε ότι υπήρχαν όρια. Αν και ήταν η αυτοκρατορία μία, η ρωμαϊκή, την εποχή εκείνη, υπήρχαν πάντα κάποια όρια. Και εδώ καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι, οι συγγένειες, οι φιλές, δεν είναι οι ίδιοι. Δεν μπορούν να ενωθούν τελικά οι άνθρωποι. Ο Θεός έβαλε όλους τους ανθρώπους μέσα σε κάποια όρια. Το λέει και ο Απόστολος Παύλος, το λέει και στο Λεβιτικό, αν θυμάμαι καλά, κάπου, ότι έχουν πει τα έθνη όλοι και οι φιλές και οι άνθρωποι έχουν όρια για να ζήσουν και μέσα σε εκείνα τα όρια να γνωρίσουν το Θεό. Μέσα σε εκείνα τα όρια να έρθει ο Θεός, εκεί που θα μεγαλώσουν, εκεί που με αυτά τα οποία θα ζουν, με τα ήθη τους, με τα έθιμά τους. Γιατί παίρνοντας όλο το λόγο του Θεού από την αρχή, θα δούμε ότι όλοι οι άνθρωποι είχαν κάποιο φόβο, όλοι οι άνθρωποι. Είχαν κάποια γνώση του Θεού. Ξέρανε ότι υπάρχει ζωντανός Θεός στον ουρανό, κάπου τέλος πάντων. Ήτανε γνώστες, δεν είχαν επίγνωση σε πολλά πράγματα. Αλλά γνώριζαν ότι υπάρχει πλάστης και δημιουργός, ο οποίος βλέπει τον άνθρωπο. Ο οποίος αισθάνεται τον άνθρωπο. Εδώ αυτή η γυναίκα, αφού έκανε αυτό το βήμα και έφτασε στον Κύριο, ζήτησε τέλος πάντων, ζητούσε το αίτημά της, αλλά ο Κύριος δεν της μιλούσε. Διαφορετική αντίδραση σε αυτή τη γυναίκα από τον Κύριο, διαφορετική στον κάθε ένα που αν θα πάρουμε τη γραφή από την αρχή και την ξεφυλίσουμε και ειδικά αν θα διαβάσουμε εκεί το κεφάλαιο στην προς Εβραίους επιστολή που λέει για την πίστη, πώς η πίστη ενεργούσε, με πόσο διαφορετικούς τρόπους ενεργούσε η πίστη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και έφερναν αποτελέσματα ενώπιον του Θεού και ο Θεός τι έκανε, βεβαίωνε, δικαίωνε την πίστη και γινότανε μισθαποδότης της πίστεως αυτής. Και εδώ ο Κύριος έρχεται και γίνεται μισθαποδότης της πίστεως αυτής. Μισθαποδότης σε τι? Σε αυτό το οποίο δοκιμάστηκε ο άνθρωπος, δοκιμάστηκε αυτή η ψυχή. Έφτασε κοντά στον Κύριο που είχε δει να κάνει θαύματα, που είχε δει να ενεργεί, να θεραπεύει, δεν ξέρω αν είχε δει και αναστάσεις νεκρών, ό,τι τέλος πάντων είχε δει και είχε φτάσει στην καρδιά της, γι' αυτό και πήγε στον Κύριο, όλα αυτά ο Θεός το Πνεύμα του Θεού τα εργάστηκε. Και εργάζεται το Πνεύμα του Θεού, μυστηριωδώς αν επιτρέπετε να πω, μέσα στις καρδιές μας. Εργάζεται με έναν τρόπο που πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε οι ίδιοι μας. Και όταν βρεθούμε μπροστά στο ζήτημα, στο αίτημα, εγώ δεν ξέρω, εσύ δεν ξέρω πώς θα απαντούσες, εσύ θα το καταλάβεις. Εσύ ξέρεις την καρδιά σου. Ο Θεός ξέρει ακόμα πιο πολύ την καρδιά μας και ο Θεός ξεκάνει με τις ερωτήσεις και ο Θεός κάνει τις ενέργειες. Ο Κύριος αφήνει στην αρχή μια ησυχία. Βέβαια δεν ήταν πολύς χρόνος. Οι μαθητές είπανε, διώξε την Ακύριε. Κράζει, έρχεται, μας ακολουθεί, ενοχλεί δηλαδή. Κάτι δεν ήταν σωστό σε αυτό που βλέπανε. Γιατί δεν μιλάς, Κύριε. Πες της κάτι να τελειώνει τέλος πάντων αυτή η υπόθεση. Και ο Κύριος απαντάει κάπως διαφορετικά. Φανερώνει κάτι διαφορετικό, λέει, δεν απεστάλλει η μη μόνο δηλαδή στα πρόβατα τα απολωλώτα του οίκου Ισραήλ. Εμείς άλλο σου λέμε, Κύριε, εσύ πώς το φέρνεις το θέμα έτσι, πώς το γυρίζει το θέμα ο Κύριος, πώς το αλλάζει, να δούμε άλλα πράγματα. Λέει αυτή η γυναίκα που άκουσε παρόλο αυτό το λόγο, Κύριε βοήθη με. Δεν πιστεύω να πάει άνθρωπος στο Θεό να ζητήσει βοήθεια και ο Θεός να μην αποκριθεί. Μπορεί να μην αποκριθεί αμέσως ή σε αυτό το οποίο περιμένουμε εμείς να είναι η έκβαση λίγο έτσι περαιτέρω με μια μακροθυμία μέσα του Θεού. Είναι μακροθυμία, δεν είναι αργοπορία. Όσο ο πιστός μένει είναι μακροθυμία του Θεού. Αν θα δούμε από την αρχή όπως σας είπα και πριν με τους πατέρες της πίστεως, με τους όλους αυτούς τους άντρες μάλλον της πίστεως, πώς ξεκίνησε ο Αβραάμ.
Ο Αβραάμ είχε και αυτός πολλές ταλαιπωρίες στη ζωή του. Δεν ήταν μόνο αγαθά και καλά και ευλογίες. Ναι, με ευχήθηκε ένας αδερφός, δεν ξέρω αν το λένε κι άλλοι, λέει αυτή η χρονιά να έχει τα καλά, τα αγαθά του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά τα αγαθά και τα καλά του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Αλλά δεν πάνε μόνα τους. Λέω, μέσα μου, άστα καλύτερα αυτά. Άστα σε κάποιον που τα αντέχει. Γιατί αν θα δούμε την πορεία και τη ζωή αυτών των ανθρώπων, δεν έρχονταν τα αγαθά όλα, οι απαντήσεις, οι εκβάσεις του Κυρίου, χωρίς κάποιο αντίτιμο, αν επιτρέπετε να πω αυτή τη λέξη, χωρίς κάποιο αντίτιμο, χωρίς κάποια, η λέξη είναι δοκιμασία, έστω από το Θεό. Θες παιδί, Αβραάμ, θες παιδί. Περίμενε, προσευχόταν χρόνια, όταν έφτασε πλέον όπως και αυτή η γυναίκα στο αδιέξοδο και δεν πήγαινε άλλο και δεν γίνονταν και φυσικός διαφορετικά, έκανε ο Θεός θαύμα. Και 100 χρονών του χάρισε παιδί και 90 η γυναίκα. Ναι, μεν, σου χάρισε το παιδί ο Θεός, τελείωσε η υπόθεση, το αίτημα. Θα έρθει κάτι άλλο από ένα άλλο, από μια άλλη πλευρά που ο Θεός βλέπει. Από ένα άλλο πρίσμα που μόνο ο Θεός ξέρει να βγάλει από την καρδιά αυτό το οποίο θέλει. Και να λάβει τη δόξα και πάλι να, έτσι, ο Θεός πάλι να δοξαστεί, ο Θεός να πιστοποιήσει το λόγο του, να δείξει πάλι την εμπιστοσύνη του σε αυτό το πρόσωπο. Και τι λέει μετά από κάποιο καιρό για το παιδί αυτό? Πάρ' το και θυσίασέ το. Πόσο διαφορετικές είναι οι αλλαγές τώρα, οι πνευματικές, μέσα σε μια πορεία, στην πορεία, στη ζωή μας. Πόσο διαφορετικά έρχονται τα πράγματα. Δεν ήτανε από σήμερα στο αύριο, πέρασε ένα διάστημα που ο Αβραάμ ευχαριστήθηκε το παιδί, χάρηκε με τη Σάρα, κατάλαβε τις επαγγελίες εκείνη τη βραδιά ή εκείνες τις βραδιές που έβγαινε έξω και περπατούσε μόνος του και κοιτούσε εκεί τα αστέρια και συνομιλούσε με το Θεό και που του έλεγε ο Θεός, κοίτα, του λέει, κοίτα ψηλά, σήκω στο κεφάλι σου, τι βλέπεις? Λέει, άστρα, αμέτρητα, έτσι, λέει, θα γίνει το σπέρμα σου. Περνούσε ο καιρός, πολύς καιρός. Πόσο μπορείς να βάλεις ένα όριο σε ένα αίτημα? Δεν ξέρω, οι αντοχές μας είναι διαφορετικές. Η πίστη μας εκεί επάνω δοκιμάζεται. Η απογοήτευση μπορεί να είναι συνοδός της πίστεως πολλές φορές. Να πιστεύεις και να απογοητεύεσαι, αλλά να ξαναπιστεύεις, να ελπίζεις. Να ελπίζεις στο Θεό, να ανεβοκατεβαίνει η πίστη. Και όπως έλεγε ο αδερφός ο Λούις, ένα κήρυγμα, θυμάμαι, η πίστη, λέει, μεταφέρεται μπροστά από την αγάπη, πίσω από την αγάπη. Τι του είχε φανερώσει ο Θεός, δεν ξέρω. Άλλοτε δηλαδή πάμε με πίστη, άλλοτε κυριεύει η αγάπη την καρδιά μας. Και λατώνεται η πίστη μας, αλλά δια της αγάπης όμως ανοίγουν άλλοι δρόμοι. Είναι θαυμαστή η πορεία η πνευματική με τον Χριστό, αδερφοί. Είναι θαυμαστό αυτό το οποίο ενεργεί ο Θεός στις καρδιές και με τον καθένα, σιγά σιγά είμαι πεπισμένος, όσα δισεκατομμύρια άνθρωποι είναι, τόσοι δισεκατομμύρια διαφορετικοί τρόποι είναι να ενεργήσει ο Θεός τον καθένα. Μπορεί να μοιάζουν, αλλά δεν είναι 100%, είναι όπως τα δαχτυλικά μας αποτυπώματα, είναι όπως το γονίδιό μας. Είναι διαφορετική η σχέση του Θεού με τον καθένα. Και αυτή η γυναίκα σε αυτόν τον λόγο εστάθηκε. Στάθηκε και συνέχισε. Και έδωσε και σοφή απάντηση. Γιατί ζούσε μέσα εκεί όπως όλοι οι άνθρωποι, σε αυτά τα οποία δεν ήταν πολλές οι εικόνες τότε. Οι εικόνες οι περισσότερες ήταν από τη φύση που θα έπαιρνε ο άνθρωπος, από τα καιρικά φαινόμενα, από τα ζώα, από τα λουλούδια, από τη θάλασσα. Αυτές ήταν οι εικόνες των ανθρώπων. Και αυτό που έβλεπε, τις το έφερε ο Θεός, εκείνη την ώρα το Πνεύμα του Θεού τις το έφερε μπροστά της. Τι έβλεπε αυτή? Έβλεπε τους πλούσιους να τρώνε, να χαίρονται και στο τέλος να πετάνε και στα σκουπίδια ό,τι δεν τρωγότανε ή ό,τι είχε μείνει, τέλος πάντων, και να πηγαίνουν τα σκυλιά και να τρώνε. Και ο Κύριος το χρησιμοποίησε αυτό
σε εκείνη την περίπτωση. Και αυτή ήξερε να απαντήσει. Και ο Κύριος πώς τη θαύμασε και πώς την ύψωσε. «Ω, γίνε», λέει, «μεγάλη σου η πίστης». Γιατί είπε αυτό το λόγο. Γιατί έμενε εκεί, στο ζήτημα, στο αίτημα. Συνδιαλλάχθηκε με τον Κύριο μέσα από ένα σκληρό δρόμο. Δύσκολες και σκληρές συναλλαγές έχει ο Λόγος του Θεού μέσα με τα παιδιά του, με τους ανθρώπους του Θεού. Άμα συνεχίσουμε με τον Αβραάμ, πιάσουμε τον γιο του τον Ισαάκ, πιάσουμε τον Ιακώβ, πιάσουμε μετά άλλους άντρες πίστεως, θα δούμε ότι πολλές συναλλαγές η ζωή τους, αλλά πάντα στα πόδια του Κυρίου, πάντα στο θέλημα του Θεού, πάντα με ένα φόβο του Θεού, πάντα με απόφαση να συνεχίσουν αυτή την πορεία. Γιατί αν θα διαβάσουμε για τον Αβραάμ, Άβραμ βγήκε, φανταστείτε, Άβραμ του λέει ο Θεός, έξελθε. Ενώ είχε ήδη κάνει μία μετακόμιση ο πατέρας του. Ήδη είχαν φύγει από την Ουρ και είχαν πάει στη Χαναάν. Ξανά, τώρα άσε τον πατέρα σου και συνέχισε εσύ και όποιος ακολουθήσει. Και πήγε και ο Λότ μαζί. Η φωνή του Θεού στα αυτιά του. Η πορεία μπροστά δεν ξέρει, δεν ξέρουμε τι θα μας μιλήσει ο Θεός και τι θα μας φέρει, τι πρόταση θα ακούσουμε από το Λόγο του Θεού. Πείνα, ανέχεια, και εκεί που έφτασε πήγανε στην Αίγυπτο να φάνε. Πήγε να χάσει τη γυναίκα του, να χάσει το ίδιο στη ζωή του. Ξανά επιστροφή. Επαναλαμβάνεται η ιστορία με τον γιο του, με τον Ισαάκ. Δεν συλλάμβανε η Σάρα, δεν συλλάμβανε και η Ρεβέκα. Πείνα στην εποχή του Αβραάμ, πείνα στην εποχή του Ισαάκ, αλλά ο Θεός εκεί βλέπετε διαφορετικό πάλι σχέδιο του Θεού. Δεν θα πας στην Αίγυπτο, εσύ του λέει. Δεν θα πας στην Αίγυπτο. Πας εκεί στις εν Γεράρης, λέγανε το μέρος. Ήταν οι Φιλιστέοι. Εκεί του λέει εσύ θα πας. Και εκεί ο Θεός τον ευλόγησε και λέει, εκείνη τη χρονιά που έριξε και έσπηρε ο Ισαάκ το χωράφι, εκατονταπλάσια έβγαλε. Ενώ ήταν να βγάλει 10, έβγαλε 110. Και έγινε πλούσιος. Και ο Θεός τον ευλόγησε, λέει εκεί, τον Ισαάκ, για να δείξει στους ανθρώπους γύρω ότι ο Θεός είναι μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Και αν ο Θεός έχει ένα σχέδιο με κάποιον άνθρωπο, ο Θεός θα τον πηγαίνει. Ο Θεός θα τον περπατάει. Και αυτός θα ξέρει ότι είναι ο Θεός και θα τον ακολουθεί. Δύσκολα, όχι εύκολα. Πολύ δύσκολα για τον Ισαάκ. Ο πιο έτσι δοκιμασμένος και κουρασμένος και ταλαιπωρημένος από τη ζωή ήταν από αυτούς τους τρεις άντρες της πίστεως, τους πατέρες της πίστεως, και ο Αβραάμ βέβαια, αλλά και ο Ιακώβ. Και ο Ιακώβ πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Και τα πιο δύσκολα είναι με τα παιδιά. Με το παιδί που πέρασε ο Ιακώβ. Πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν της αγαπημένης του γυναίκας, της Ραχίλ, το πρώτο παιδί, ο Ιωσήφ. Και τον θεωρήσανε σκοτωμένο. Είχε μέσα στην καρδιά του ο πατέρας ένα παιδί που ζούσε και έφτασε να είναι βασιλιάς, ότι είναι νεκρό. Είναι από τα δύσκολα ψυχολογικά. Μπορεί να χάσει τα πάντα, όπως και ο Ιώβ, έχασε τα πάντα. Αλλά και αυτός δεν πήγε πίσω, έχασε τα πάντα χάνοντας τον αγαπημένο του, τον Ιακώβ. Δεν ήθελε τίποτα άλλο πλέον. Με αυτόν τον καημό ζούσε, που έχασε το παιδί. Μπορεί να είχε το Βενιαμίν, αλλά δεν τον αναπληρούσε, γιατί χιτώνα όμορφο είχε φτιάξει ποικιλόχρωμο μόνο στον Ιωσήφ, ο Ιακώβ. Πίστη όμως αυτοί οι άνθρωποι όλοι, πίστη. Κρατούσαν την πίστη μέσα από όλες αυτές τις δοκιμασίες. Κρατούσαν ευθύτητα στο Θεό. Απέναντι στο Θεό η καρδιά τους ήταν ταπεινή, πιστή, ξέραν ότι υπάρχει Θεός. Και αν θα πάμε λίγα χρόνια πίσω, όχι πολλά, λίγα χρόνια, στις αρχές του 50-60, οι άνθρωποι ήταν πιο θεοσεβούμενοι, όχι μόνο στην Ελλάδα, στον ευρωπαϊκό τουλάχιστον κόσμο που γνωρίζουμε εμείς, να πούμε. Φανταστείτε να πάμε πιο πίσω.
Εκείνα τα χρόνια, πόσο οι άνθρωποι ήταν πολύ κοντά στο Θεό. Βέβαια η αμαρτία δεν έπαβε να συνυπάρχει, αλλά αυτό δεν καταργούσε. Δεν ήταν το σημείο τότε της υπερπληθώρας της αμαρτίας. Το σημείο αυτό ήρθε τώρα της υπερπληθώρας της αμαρτίας. Και ο άδικος πιο άδικος. Αυτά τα λέει για τους έσχατους καιρούς. Οι άνθρωποι πιο παλιά ήταν πιο δίκαιοι. Ήταν πιο αγαθοί, πιο απαλοί, πιο ευπρόσδεκτοι, πιο ανοιχτές καρδιές ο ένας προς τον άλλον. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, αυτό που ζούμε τώρα. Και είναι από τα φοβερά σημεία αυτά που ζούμε τώρα. Αυτά τα σημεία να μας κάνουν να κρατήσουμε την πίστη μας. Την πίστη μας στον Κύριο. Με όλα τα ανεβοκατεβάσματα σε πεδιάδες και όροι πίστεως και δοκιμασίας που θέλει ο Θεός να περάσει τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Και ως να μας ευλογήσει, αδερφοί. Αμήν. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά τα λόγια που ακούμε πραγματικά. Και καθώς τα ακούμε, σκεφτόμουν εκεί που καθόμουν, λέω, Κύριε, τι ωραίο θαύμα έχεις κάνει στη ζωή μου και σε όλους μας. Να απολαμβάνουμε το λόγο του Θεού, αδελφιά. Να απολαμβάνουμε κάτι το οποίο οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν. Και εμείς δεν γνωρίζαμε, αδέλφια, πραγματικά, ότι υπάρχει ένας ωραίος θησαυρός, υπάρχει το μάνα, το πνευματικό πλέον σήμερα, που είναι ο Λόγος του Θεού, που είναι η Αγία Γραφή. Ανοίγεις τη Γραφή και σου μιλάει ο Θεός. Αμήν, αδέλφια, μας μιλάει ο Κύριος. Πολλές φορές περιμένουμε σημεία. Κύριε, θέλω να μου μιλήσεις. Πώς, σου ρωτάει ο Κύριος, πώς να σου μιλήσω, παιδί μου? Να μου μιλήσεις από εκείνον τον προφήτη, να μου μιλήσεις από τον Άβωνο, να μου μιλήσεις. Είναι ωραίοι τρόποι και ωραία προσευχή πολλές φορές, αλλά ο Λόγος του Θεού με το που θα τον ανοίξεις σου μιλάει. Και αυτό το είχα καταλάβει, αδελφοί, στην αρχή της πίστεώς μου, όταν ξεκίνησα να διαβάζω την Αγία Γραφή, δεν καταλάβαινα. Δεν καταλάβαινα αυτή την καθαρεύουσα, την γραφή του Βάμβα. Και όταν έφτασα στο σημείο στις πράξεις των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο, διαβάζαμε μαζί με την αδελφή το Λόγο του Θεού. Και ξαφνικά εκεί που διάβαζα, αδελφοί, χάθηκαν τα γράμματα. Όπως διάβαζα, με ανοιχτά μάτια το έβλεπα και βγήκε ένα φως. Φως! Δεν έβλεπα τίποτα μπροστά μου. Ένα φως έτσι το κράταγα και έφτιαχνε έτσι. Λέω στην αδελφή, το βλέπεις? Λέει, ποιο? Αυτό που βλέπω. Ναι, τη γραφή, λέει. Όχι, όχι, αυτό το φως, λέω, που βγαίνει. Ποιο φως, μου λέει. Και εκεί κατάλαβα. Λέω, εγώ βλέπω ένα φως, λέω, κάτι με θαμπώνει, Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εκεί κατάλαβα, πήρα μήνυμα, λέω, Κύριε, ο λόγος είναι ζωντανός, είναι αληθινός. Είναι το φως, για την ψυχή μου, για να με οδηγήσει στην αλήθεια. Ευχαριστώ τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφιά. Και καθώς πέρασε αυτή η χρονιά, εγώ δεν ήμουν εδώ την πρωτοχρονιά της αλλαγής, ήμουν στο Κρίσαϊμ. Φολογηθήκαμε και εκεί, ήμασταν στα γόνατα όπως και εσείς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήταν ωραία η παρουσία του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και σκεφτόμουν ότι λένε οι άνθρωποι, κάθε χρόνο και χειρότερα, κάθε πέρυσι και καλύτερα. Και αυτή είναι η πραγματικότητα, αδέλφια. Αυτό μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού, ότι για τον κόσμο, για την ανθρωπότητα, όλοι μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού ότι δεν θα πάνε καλύτερα τα πράγματα, χειρότερα. Για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού όμως πρέπει και θα πρέπει να επιδιώκουμε να πηγαίνει καλύτερα. Αμήν, αδέλφια, να πηγαίνουμε καλύτερα. Μα δεν είμαστε εμείς που θα πάμε καλύτερα, όχι. Στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, θα πάμε καλύτερα. Στο όνομα του Κύριου των Δυνάμεων. Εκεί θα επιμένουμε, θα πούμε, Κύριε, εμείς θέλουμε να αγωνιστούμε, θέλουμε να μείνουμε, θέλουμε να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον, θέλουμε να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, ώστε να έρχονται οι μέρες αναψυχής. Και όσο πλησιάζει η μέρα της ελεύσεώς σου, έτσι να ετοιμαζόμαστε, να αγιαζόμαστε. Και πώς θα γίνουν όλα αυτά? Όταν έχω κοινωνία, όπως ακούσαμε, με τον Θεό. Μόνο τότε. Όταν έχω κοινωνία με τους αδελφούς, όταν έχω κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο. Πολύ βασικό σημείο στη ζωή μας. Το να έχεις καθημερινή επικοινωνία με το Πνεύμα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν γίνεται αλλιώς, αδελφοί. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μία είναι η οδός, και αυτός λέγεται Ιησούς Χριστός. Αλληλούια. Δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Ό,τι και να ψάξουμε, τα δοκιμάσαμε. Τουλάχιστον εμείς που έχουμε έρθει από τον κόσμο, δοκιμάσαμε πολλά στη ζωή μας. Για να βρει χαρά η ψυχή μας, να βρει χαρά, ξέρω εγώ, το πνεύμα μας. Τα γνωρίζαμε κατά άλλον τρόπο, στον κόσμο. Πώς? Πάμε να τα πιούμε, να τα σπάσουμε, να γεμίσει εκεί ψυχή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τέτοιες μέρες γιορτινές, να γεμίσουμε χαρά. Να όμως που αυτή η χαρά δεν γέμιζε η καρδιά μας χαρά.
γέμιζε θλίψη, στεναχώρια, ευχαριστούμε τον Θεό και όχι τίποτα άλλο, συνέχιζε και την άλλη μέρα. Πονοκέφαλο, στομαχόπονο και έλεγε τώρα εγώ πώς διασκέδασα εχθές, διασκέδαση ήταν αυτή. Ναι, έτσι ξέραμε, έτσι φτιάχνουμε. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, που ήρθε ο Θεός στη ζωή μας και μας έδωσε αυτό το φως. Τώρα όμως πρέπει να το διατηρήσουμε, πρέπει να το κρατήσουμε. Πρέπει πραγματικά να αγωνιστούμε, να το φυλάξουμε τη σωτηρία μας, αδερφοί, διότι δεν είναι δική μας. Λέμε, η σωτηρία μας, αμήν, αλλά μας την έδωσε κάποιος. Σκεφτήκαμε πραγματικά έτσι να εννοήσει η καρδιά μας ποιος σου έδωσε, αδελφέ και αδελφοί, αυτό το δώρο. Ποιος σου έδωσε αυτό το δώρο ώστε να το φυλάξεις σαν κόρη οφθαλμού με τα φόβου και τρόμου, όπως λέει ο λόγος του Θεού, να φυλάξω την εαυτού σωτηρία μου. Ποιος, ο πατέρας των φώτων, αυτός που δίνει δόσεις αγαθές. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μας έδωσε κάτι να φυλάξουμε, όπως είπε στον Αδάμ και στην Εύα. Ένα πράγμα του ζήτησε. Μην φάτε από αυτό το δέντρο, μην φάτε από αυτό το καρπό αυτού νου του δέντρου. Και αυτό λέει και σε εμάς σήμερα. Είστε ελεύθεροι να κάνετε ό,τι θέλετε, εκτός από την αμαρτία. Εύκολα ακούγεται. Κι όμως γίνεται πολλές φορές δύσκολο στη ζωή μας. Τι, να φυλάξω τον εαυτό μου από την αμαρτία, Ευχαριστούμε τον Θεό. Ας διαβάσουμε λίγα εδάφια, αδελφοί, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, 957 σελίδα, από το κάπα κεφάλαιο, 20. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, κάπα κεφάλαιο. Λίγα εδάφια. Την δε πρώτην της εβδομάδος Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται εις το μνημείο το πρωί, ενώ έτει ή το σκότος και βλέπει τον λίθον σηκωμένον εκ του μνημείου. Τρέχει λοιπόν και έρχεται προς τον Σίμωνα Πέτρον και προς τον άλλον μαθητήν, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, και λέγει προς αυτούς, εσήκωσαν τον Κύριον εκ του μνημείου και δεν εξεύρεμεν που έθεσαν αυτόν. Εξήρθε λοιπόν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχονται εις του μνημείου. Έτρεχον δε οι δύο ομού. Και ο άλλος μαθητής προέτρεξεν ταχύτερον του Πέτρου και ήλθεν πρώτος εις το μνημείο. Και παρακύψας βλέπει κείμενα τα σάβανα, δεν εισήλθεν όμως. Έρχεται λοιπόν ο Σίμων Πέτρος, ακολουθών αυτών, και εισήλθεν εις το μνημείο. Και θεωρεί τα σάβανα κείμενα. Και το σουδάριον, το οποίο ήτο επί της κεφαλής αυτού, κείμενο ουχή ομού με τα σάβανα, αλλά χωριστά, τετυλιγμένον εις ένα τόπον. Τότε λοιπόν εισήλθε και ο άλλος μαθητής, ο ελθόν πρώτος εις το μνημείο, και είδε και επίστευσε. Διότι δεν εννοούν έτσι την γραφήν ότι πρέπει αυτός να αναστηθεί εκ νεκρών. Ανεχώρησαν λοιπόν πάλιν στα ίδια οι μαθητές. Η δε Μαρία είστε το πλησίον του μνημείου κλαίουσα έξω. Ενώ λοιπόν έκλαιεν, έκυψεν εις το μνημείο. Και βλέπει δύο αγγέλους με λευκά ημάτια καθημένους, ένα προς την κεφαλήν και ένα προς τους πόδας, εκεί όπου έκυτο το σώμα του Ιησού. Και λέγωση προς αυτήν εκείνη, γίνε τι κλαίς? Λέγει προς αυτούς, διότι εσήκωσαν τον Κύριόν μου και δεν ξέρω που έθεσαν αυτόν. Και αφού είπε ταύτα, εστράφει στα οπίσω και θεωρεί τον Ιησούν ιστάμενον και δεν ήξερε ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, γίνε τι κλαίς, τι να ζητείς? Εκείνη νομίζουσα ότι είναι ο Κυπουρός. Λέγει προς αυτόν, Κύριε, εάν εσύ εσήκωσες αυτόν, υπέμει που έθεσες αυτόν και εγώ θέλω σηκώσει αυτόν. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, Μαρία. Εκείνη στραφίσα λέγει προς αυτόν, Ραβουνί, το οποίο λέγεται διδάσκαλε. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, μη μου άπτου, διότι δεν ανέβηνε έτσι προς τον πατέρα μου, αλλά είπαγε προς τους αδελφούς μου. Και είπε προς αυτούς, ανεβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα σας, και Θεό μου και Θεό σας. Αμήν, μέχρι εκεί αδελφιά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχει τελειώσει το έργο του ο Χριστός επί της γης, όπως ξέρουμε, και φτάνει στο σημείο τώρα η τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Κατά τα σγραφάς, κατά τα λεγόμενα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τα έλεγε στους μαθητές. Και πολλές φορές ο Κύριος πραγματικά, αδέλφια, και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, μας μιλάει. Σου το λέει, αδέλφια, το μέλλον σου. Μου το λέει το μέλλον μου. Μας λέει τι θα προκύψει, τι θα γίνει εάν πάρεις άλλον δρόμο. Εάν πάρουμε άλλον δρόμο, αδέλφια, από αυτόν που μάθαμε. Μας τα λέει ο Λόγος του Θεού. Μας τα λέει πολλές φορές με τους προφήτες. Μας τα λέει πολλές φορές με τους δούλους, με τους ποιμένες, με τους πρεσβυτέρους,
ότι αν πάρουμε άλλην οδό, θα δούμε και το αποτέλεσμα, αδέλφια. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι μας μιλάει ο Θεός και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Το θέμα είναι εγώ, εσύ, εμείς αδελφοί, τι θέση παίρνουμε σε αυτό που ακούμε που μας μιλάει ο Θεός. Αμήν αδέλφια, τι θέση παίρνεις. Πώς το παίρνεις, πώς το ζυγίζεις μέσα στην πορεία σου, μέσα στη ζωή σου. Τα παίρνεις σοβαρά τα λόγια του Θεού μας. Δεν είναι καιρός αδελφοί να σοβαρευτούμε με τα πράγματα του Κυρίου μας. Δεν είναι καιρός αδελφοί να σοβαρευτούμε με το Λόγο του Θεού μας. Δεν είναι καιρός αδελφοί να πούμε και να κύψουμε τα κεφάλια μας στο γεγραμμένο Λόγο και να πούμε Κύριε βοήθησέ με να πράξω όλον το θέλημά σου. Γιατί ο Κύριος έρχεται αδελφιά. Έρχεται ο Χριστός. Λίγος καιρός μας έμεινε. Οι άνθρωποι δεν το πιστεύουν. Δεν μας ενδιαφέρει για τους ανθρώπους. Μας ενδιαφέρει για μας. Εγώ, εσύ το πιστεύουμε. Το λέμε. Ναι βέβαια αδελφέ, το πιστεύουμε ότι έρχεται ο Χριστός. Αλλά η ζωή, ζωή μου. Η πορεία μου, η σαρκική, η σαρκικός μένω. Και λέω έρχεται ο Χριστός. Αδελφοί πρέπει να σοβαρευτούμε με τα πράγματα του Θεού και να δω εγώ ο ίδιος μου, ο Δημήτρης, ο αδελφός σας, να μπω μέσα στο Λόγο του Θεού και να πω έλα εδώ, τι πρέπει να αλλάξω. Τι πρέπει να αλλάξω στη ζωή μου, Τι είναι αυτό που με εμποδίζει να λάβω τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, όχι μόνο στον ουρανό, αλλά και εδώ ο Θεός μας υποσχέθηκε ευλογίες και εδώ πάνω στη γη, πνευματικές ευλογίες, όπως ακούσαμε από τους αδελφούς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Καλές είναι και οι υλικές, ένα ωραίο γρήγορο αυτοκίνητο που πολλές φορές δεν μας συμφέρει. Τρέχεις παραπάνω, σε χτυπάει το μπλίτς και στεναχωριέσαι. Ευχαριστούμε το. Ή περνάς με κόκκινο, σε χτυπάει το μπλίτς. Ωραίες είναι αυτές. Ένα ωραίο σπίτι, λες να πάρω ένα μεγάλο σπίτι. Ευλογήθηκα, αλληλούια, και μου γίνεται βάρος μετά στη ζωή μου. Τι το ήθελα τόσο μεγάλο σπίτι, τώρα θέλω να το πουλήσω. Ο Θεός μας τα δίνει. Εγώ πώς τα μεταχειρίζομαι. Εσύ πώς τα μεταχειρίζεσαι. Τι κάνεις με αυτό, τι κάνω με αυτό που μου δίνει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι φτάνει εδώ ο καιρός. Έφτασε, πάει η Μαρία Μαγδαληνή στο μνημείο και τρέχει να δει. Δεν είναι ο Κύριος μέσα. Τρέχει στον Πέτρο, πάει στον Ιωάννη. Ελάτε να σας πω, πήγα στο μνημείο και δεν βρήκα τον Χριστό. Δεν βρήκα τον Ιησού. Και δεν επίστεψαν και τρέξανε πρώτοι και μας λέει ο Λόγος του Θεού πήγε ο Πέτρος και αυτόν που αγάπα λέει και ο Ιησούς για τον Ιωάννη, για τον εαυτό του μιλούσε εδώ ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής. Και λέει ότι πήγαμε, τρέξανε και μπήκε πρώτος, έφτασε πρώτος ο Ιωάννης αλλά δεν μπήκε μέσα. Έφτασε και ο Πέτρος, μπήκε και ο Πέτρος και όπου τι είδανε, κάτι πολύ φοβερό. Άμα το διαπιστώσουμε αδελφοί να δούμε, κοιτάξτε τι ωραίο που το λέει. Και βρήκανε λέει το σουδάριον, το οποίο ήταν επί της κεφαλής αυτού κείμενον, ουχή όμως ομού με τα σάβανα, αλλά χωριστά τετυλιγμένο εις έναν τόπον. Τι ωραία τάξη έκανε ο Χριστός. Δηλαδή πήρε τα σάβανα, δεν τα έκανε ο Χριστός έτσι τα σάβανα και τα πέταξε. Δέστε τη λεπτομέρεια που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Τα έβαλε χωριστά ο Χριστός, τα δίπλωσε με λίγα λόγια, τα έβαλε το ένα από εδώ, το ένα από εκεί. Το παρατηρήσαμε αδελφοί. Γιατί μας το λέει ο Λόγος του Θεού εδώ, για να δούμε τη τάξη του Χριστού μας αδελφιά, ακόμα και σε αυτά, ακόμα και σε αυτά. Τα έβαλε χώρια ο Θεός, το σουδάριον με τα ημάτια εκεί, το ένα από εδώ, το ένα από εκεί διπλωμένα. Και τότε λέει πίστευσαν ότι πραγματικά ο Κύριος λέει αναστήθηκε, το πίστεψαν εκείνη την ώρα. Αυτό όμως που μας κάνει εντύπωση αδέλφια, ενώ ο Χριστός αγαπούσε πραγματικά τον Ιωάννη, και λέμε πολλές φορές και ο Ιωάννης αγαπούσε πραγματικά τον Χριστό γιατί ήταν ο μοναδικός που πήγε στο Σταυρό εκεί του Γολγοθά, όμως λέει ανεχώρησαν λοιπόν πάλι στα ίδια οι μαθητές. Και τώρα λέω πολλές φορές και πιάνω την καρδιά μου, πιάνε την καρδιά σου αδελφέ αυτό το βραδινό. Μήπως πολλές φορές ενώ ακούμε ένα ωραίο κήρυγμα, μήπως ακούμε τη φωνή του Θεού, μήπως έχω γευτεί την παρουσία του Θεού μέσα στον οίκο του Θεού σε μια κοινωνία μεταλλήλων και λέμε πολλές φορές, το συζητάμε ανάμεταξύ μας, πω πω τι ωραία που ήταν σήμερα, τι ωραία που ο Θεός μας ευλόγησε, τι ωραία μας μίλησε για τον προφητών, για τον δούλων, ο Θεός το λόγο του και το λέμε και χαιρόμαστε
τώρα, σήμερα. Και αύριο παθαίνουμε αυτό που λέει εδώ και ανεχώρουν πάλι στα ίδια. Μήπως το παθαίνουμε, αδελφοί, και εμείς αυτό και αναχωρούμε και πάμε πάλι στα ίδια. Πού δηλαδή? Στη μιζέρια μας, στην κρίνια μας, στο παράπονό μας και ό,τι έχει ο καθένας μας, αδελφοί, ας το εξετάσει μόνος του. Όμως αυτό το βραδίνο θέλει να μας δείξει κάτι εδώ ο λόγος του Θεού που διαβάσαμε. Ήτανε μία γυναίκα ευλογημένη που πίστεψε όχι μόνο στην Ανάσταση του Κυρίου, αλλά επέμενε. Χτυπούσε την πόρτα, θα λέγαμε, του Κυρίου. Πήγε στο μνημείο ξανά αυτή η Μαρία και έκλαιε, θρηνούσε, λέει εδώ ο λόγος του Θεού. Πήγε στο μνημείο, λέει, κλαίουσα και έκλαιε. Και βλέπει εκείνη την ώρα δύο αγγέλους. Να, ποια είναι η μεγάλη διαφορά, αδέλφια, σε αυτόν που ακούει το λόγο του Θεού, ίσως και πιστεύει στο λόγο του Θεού, αλλά αναχωρεί στα ίδια, στην καθημερινότητά μου δηλαδή, στον αγώνα του βίου του αιώνος τούτου, ή αυτός που επιμένει στα πνευματικά, στην εξήτηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ποια είναι η διαφορά? Είδε δύο αγγέλους. Ξεκινάει αμέσως η ευλογία. Είδε δύο αγγέλους. Μήπως, λέει, πήρατε, λέει, το σώμα του Κυρίου? Γιατί κλαις, λέει η γυναίκα, Και δεν σταματάει εκεί, γιατί επιμένει η γυναίκα. Θέλω να σηκώσω το σώμα του Χριστού. Αλληλούια. Εσύ θέλεις, αδελφέ? Θέλουμε, αδελφέ, να σηκώσουμε το σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Αλληλούια. Πώς? Δια της προσευχής. Θα υπηρετήσουμε την Εκκλησία, αδελφιά, με ό,τι μπορούμε, με ό,τι μας δίνει ο Θεός, αδελφοί. Και λέει, διότι εσήκωσαν το Κύριό μου και δεν εξεύρω που έθεσαν αυτόν. Και γυρίζει και τι να δει, είδε κάποιον άνθρωπο που λέει η Γραφή ότι τον πέρασε για τον Κυπουρό. Να μας φυλάξει ο Θεός, αδελφοί, όταν κάνει ο Θεός την παρουσία του, μην τον περάσεις κι εσύ για τον Κυπουρό. Ο Θεός να μας φυλάει. Να έρθει ο Θεός να σου μιλήσει, να σε ευλογήσει, να σε επισκεφτεί και να πεις, ο Κυπουρός είναι. Ο Θεός να μας φυλάξει. Και τι λέει, σε παρακαλώ, πες μου που είναι το σώμα του Κυρίου, του Ιησού, γιατί θέλω να το σηκώσω. Και αυτός την έκανε την ίδια ερώτηση, γιατί κλαις? Γιατί κλαις? Και αυτό το βραδινό σε ρωτάει ο Κύριος, αγαπητή μου ψυχή, εσύ που ακούς, γιατί κλαις? Μα ξέρεις, Κύριε, μα ο Κύριος σου λέει, Μαρία, Θανάση, Γιώργο, Δημήτρη, και εκείνη την ώρα άνοιξαν τα μάτια της Μαρίας και τι ωραία είπε, Ραβουνί, άνοιξαν τα μάτια της πίστεώς της, άνοιξαν τα μάτια της καρδιάς της και είδανε τον Ιησού, αδέρφια. Και θέλουμε και εμείς, όχι μόνο σήμερα, κάθε φορά στη ζωή μας, αδέλφια, να έχουμε αυτή την επαφή, όπως ακούσαμε, να έχουμε αυτή τη στενή επαφή με τον Κύριό μας. Αλληλούια. Την θέλεις, αδελφέ? Τι θέλουμε, αδέλφια? Θέλουμε τη στενή, αδελφή, την επαφή με τον Κύριό μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αν τη θέλουμε και μείνουμε και εμείς εκεί στην επιμονή, στην υπομονή και κρούμε συνέχεια την πόρτα του Κυρίου, όπως βλέπουμε αυτό η Μαρία, δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να μην σου μιλήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να μην ενεργήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ευλογήσει και να μην σου δώσει αυτό που ζητάς. Αλληλούια. Αρκεί, θέλει ο Θεός να δει αυτόν τον αγώνα, αδελφιά. Όπως αυτή εδώ η γυναίκα. Και τότε είπε, Ραβουνί, το οποίο λέγεται διδάσκαλε. Και της λέει ο Κύριος, μη με ακουμπάς ακόμα, μη μου άπτου, διότι δεν ανέβηκα στον πατέρα μου. Αλλά της έδωσε μία ωραία, έτσι θα έλεγα, όχι διαταγή, της είπε ένα λόγο αποστολής, πήγαινε στους, πήγαινε στους αδελφούς μου και πες τους. Τι να τους πεις, ότι ανεβαίνω, λέει, στον πατέρα μου και πατέρα σας. Στο Θεό μου και Θεό σας. Αλληλούια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό. Πήγαινε, πες, λέει, στους αδελφούς μου. Είμαστε αδέλφια του Ιησού Χριστού. Αλληλούια. Πρέπει να το εννοήσουμε, να το καταλάβουμε, αδέλφια. Πολλές φορές νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι μας, ότι δεν μας ακούει ο Θεός, ότι δεν μας βλέπει. Αδελφοί, είμαστε από τον πλήρη έλεγχο, ακούσαμε και χθες την νεολαία,
στον πλήρη έλεγχο του Κυρίου μας. Τα πάντα ελέγχει ο Κύριος, τα πάντα προβλέπει και τα πάντα γνωρίζει. Αμήν. Τα πάντα. Ξέρει ο Θεός γιατί συμβαίνουν τα πράγματα στη ζωή μας. Είτε καλά είτε κακά. Ευχαριστούμε το. Τα γνωρίζει όλα. Αλλά εγώ τι πρέπει να κάνω. Να μείνω σε αυτή την πίστη, την απλή, σαν ένα μικρό παιδί. Κύριε, ήρθα να με ευλογήσεις. Και δεν θα φύγω εάν δεν με ευλογήσεις. Αυτή τη διάθεση θέλει να δει ο Θεός, αδελφιά. Εμείς τα παρατάμε πολλές φορές εύκολα στη ζωή μας. Εύκολα τα παρατάμε. Πάω 5 λεπτά στην προσευχή. Κύριε, δεν με ευλόγησες, σηκώνομαι από την προσευχή. Περνάνε 10 λεπτά. Κύριε, δεν με ευλόγησες, σηκώνομαι από την προσευχή. Κάτσε, αδελφέ. Κάτσε. Η γραφή μας δείχνει και το ωραίο όριο, το οποίο δεν το λέω σαν διδασκαλία, απλώς το παίρνω μέσα από τη γραφή, που λέει ότι δεν έχεις, λέει, Πέτρο, δεν μπορείς ούτε μία ώρα να προσευχηθείς μαζί μου. Θα έλεγα, ας δούμε αυτό το μέτρο που βάζει ο Θεός. Ξεκίνε με μία ώρα, αδελφέ, και θα δεις τι θα γίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πραγματικά ο Θεός, αδελφοί, περιμένει ακριβώς να δει αυτόν τον αγώνα στη ζωή μας. Περιμένει να δει αυτή τη διάθεση. Ζητάμε πολλές φορές αιτήματα, αδελφιά, αυτή είναι αλήθεια. Αλλά πάμε σαν ένα μικρό παιδί. Τι θέλω να πω. Αν σου πει ένα μικρό παιδάκι, πάρουμε παραδείγματα από τα δικά μας τα παιδιά που είναι μικρά και ήταν μικρά, και σου έλεγε, μπαμπά, θέλω αυτοκινητάκι. Απλά έτσι. Εσύ τον ακούς και φεύγεις. Λες, άστο. Συνεχίζει το παιδί, μπαμπά, θέλω αυτοκινητάκι. Και όσο πάει το παιδάκι, αρχίζει και ανεβαίνει η φωνή του, ανεβαίνει, αρχίζει, σε τραβάει από το χέρι, μπαμπά, δεν ακούς. Μπαμπά, θα λέμε απλά γεγονότα στη ζωή μας. Αλλά έτσι μας δείχνει και η γραφή, γι' αυτό λέει να κράξεις. Να πάμε εκεί και να φωνάξουμε, πατέρα, το θέλω πολύ αυτό το αίτημα. Δείξε στον πατέρα Θεό ότι τον έχεις ανάγκη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τον έχουμε ανάγκη, αδελφοί, τον Χριστό μας. Όχι για να εκπληρεί τα αιτήματά μας μόνο. Τον έχουμε ανάγκη για να τον δοξάζουμε, αδελφιά. Γιατί στη δοξολογία, αδελφοί, χαίρεται ο πατέρας. Αυτό είναι το μυστικό. Χαίρεται ο ουρανός και αυτή η χαρά, αδελφιά, κατεβαίνει από τον ουρανό και μπαίνει στην καρδιά μας. Αλληλούια! Και αυτή τη χαρά θέλουμε να τη γευτούμε. Τη χαρά του Κυρίου μας. Θέλεις, αδελφέ, χαρά? Θέλουμε χαρά, αδελφιά? Αρχίνε να δοξάζεις τον Κύριο. Σαν μυστικό, ξεκίνα το. Μα έχω θλίψεις, έχω αρρώστια. Ξεκίνα να δοξάζεις τον Κύριο και θα δεις τι χαρά θα έρθει από τον ουρανό. Δεν είναι λόγος δικός μου, αδελφοί, είναι λόγος Κυρίου, είναι λόγος μέσα από τη γραφή και είναι εμπειρία ζωής, αδελφιά. Όλοι μας πιστεύω έχουν κάνει τις εμπειρίες. Δοξάζοντας, αδελφοί, τον Θεό, που κατοικεί, λέει ο Θεός, στους ψαλμούς και στη δοξολογία του λαού αυτού, ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι, αδέλφια, πραγματικά να μείνουμε, έτσι και για τη νέα χρονιά, μπήκε ήδη η 5η μέρα του, αυτής της χρονιάς του 19, ευχαριστούμε τον Θεό. Για μας, αδέλφια, η ελπίδα μας είναι ο Χριστός. Κάθε μέρα είστε εμείς οι χριστιανοί να τη ζούμε έτσι ώστε σαν να είναι η τελευταία μας. Δηλαδή πώς θα ετοιμαστώ, θα χαίρομαι και θα δοξάζω τον Θεό. Μα το πρόβλημά μου, το αίτημά μου, θέλω να παντρευτώ, θέλω να βρω μια καλή δουλειά, θέλω, πολλά θέλουμε. Ζήσε τη ζωή με τον Χριστό όπως είναι η τελευταία μέρα. Αλληλούια. Δόξασε το Θεό με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή και θα δεις τι θα γίνει. Αμήν, αδέρφια. Ο Θεός να μας ευλογήσει και το υπόλοιπο, ο Θεός να ευλογήσει όλους εμάς και να μείνουμε κοντά στο Χριστό, αδέλφια, και μένοντας κοντά στους αδελφούς, μένοντας με τους αδελφούς μαζί, μένει και ο Χριστός μαζί μας. Αμήν.